επαγγελματίες όντως χρειάζονται τις συμπαράστασεις του Δήμου, αλλά στην πράξη. Γιατί η πολιτική που θα του απαλλάξει από φόρους θα μπορούν να πληρώσουν τα βάρη της ζωής και της μικρής επιχείρησης ή τα βάρη της ζωής για τους εργαζόμενους. Δεν θεωρούμε ότι αυτοί οι θεσμοί ουσιαστικά θα συμβάλλουν σε αυτό το είδος την επίλυση των προβλημάτων. Σε μια αντιλαϊκή πολιτική πάνω να βάλουμε συνενόχους εργαζόμενους, μικρούς επιχειρηματίες και μεγάλους επιχειρηματίες που δεν όλοι είναι ένα πράγμα. Θεωρούν σε αυτά τα πλαίσια ότι πιο πολύ εις βάρος των εργαζομένων των μικρών επιχειρηματιών που έχουν αυτοί θεσμοί, εμείς θεωρούμε ότι με τα σωματείες τους, με τα σωματεία τους, τις ενώσεις τους φορείς τους, οφείλουν να ελέγχουν την εξουσία, να βάζουν την διοίκηση τους. Εμείς θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό τους και αυτό για μας θα είναι η ουσιαστική συμπαράτησή μας στους εργαζόμενους και στους μικρούς επαγγελματίες. Γι' αυτό και θα τους χρησιμοποιήσουμε λευκό. Ευχαριστούμε κύριε Δάδανη. Είχε ζητήσει ο κύριος Σαρό το λόγο και μετά ο κύριος Πατουλάκης. Μήπως και οι άλλοι υποψήφοι θέλουν πάλι να ξαναμιλήσουνε. Έτσι, καλά, προσωπικό ο κύριος Σαρό και ο κύριος Πατουλάκης, αλλά μπορούν να κάνουν και παρουσίαση αν θέλουν ξανά πάλι όπως είχαν κάνει την επέφερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω πάλι παρουσίαση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ούτε είναι προσωπικό, δεν θα απαντήσω τώρα στην κυρία Σιτέρη, την οποία δεν την γνωρίζω έτσι καλώ. Να κάνω μια διευκρίνηση, είμαι 60 χρόνια, δεν είμαι 62. Επίσης, να σα πω ότι κατά βάση συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σαλίδας. Αυτό που διαφωνώ είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση τη διοίκηση. Τα πρόσωπα που σήμερα καλείστε να επιλέξετε δεν είναι προτάσεις της διοίκησης και της μειοψηφίας ή της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε πρόσωπα που δεν μας έβαλε κάποιος, δεν μας πρότεινε κάποιος από εσάς για να έρθουμε εδώ να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, να ζητήσουμε την επιλογή. Έτσι, άρα δεν υπάρχει θέμα εάν κάποιος προτείνεται αυτή τη διοίκηση και πρέπει, ασφαλώς πρέπει να βγάλουμε συμπαραστάτη του Δημού, ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο θεσμό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη πρέπει να είναι αυτό που προτείνει η διοίκηση. Που δεν προτείνει στην προηγούμενη περίπτωση καμιά διοίκηση, κανένα. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε αυτόνομα πρόσωπα. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω από τότε. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ποθουλάκης έχει το λόγο. Αγαπητή Δημοτική Σύμβουλη και Πρόεδρε, θέλω να τονίσω το εξής. Βέβαια, το βιογραφικό μου και τα στοιχεία που σας έχω παραθέσει, νομίζω ότι τα διευκρινίσαμε και την άλλη φορά. Αν βέβαια υπάρχει κάποια ερώτηση και σήμερα μπορώ να σταθώ και να σας απαντήσω. Εκείνο που μου προκαλεί κατάπληξη είναι ότι το κείμενο που διαβάζει και που βέβαια θίγει και εμένα και την κυρία Πουλά από τη είδατε του κυρίου Σαρώ, με εκπλήσει. Δεν γνωρίζω την κυρία Σιτέρη. Την έχω συναντήσει μόνο σε μία εκδήλωση που είμαστε αμφότεροι καλεσμένοι και εκεί χαιρετηθήκαμε όπως χαιρετιόνται όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται και γνωρίζονται για πρώτη φορά. Τι δουλειά κάνει κλπ. Και εντάξει, είπα ότι είχα και μία κόρη, και ότι κάτι τελειώνει και τώρα είναι ασκούμενη σε μια εταιρεία πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση η κόρη με την πόλη, με τον Δήμο. Είναι δημότης εδώ, αλλά σπουδάζει αλλού και θα προγραμματίσει τη ζωή του. Διαφορετικά, δεν ασχολούμαι ούτε μανατζάρω τα παιδιά μου. Εγώ εφαρμόζω αυτό που εφάρμοζα και στην υπηρεσία ως επαγγελματία για τους νέους. Δηλαδή την αρχή που λέει ότι εξασφαλίζουμε τα μέσα και τους όρους για το συλλογικό και προσωπικό αυτοκαθορισμό των νέων. Δηλαδή δεν τα κρατάω από το χέρι τα παιδιά μου κατά καθοδηγό, τα βοηθάω στην προσωπική του ζωή και τη συλλογική όπως πρέπει και δεν ασχολούμαι με το πού θα δουλέψουν μόνοι της κόρη μου καθορίζει αυτά τα ζητήματα. Δεν θέλω να σας κουράζω γιατί νομίζω είναι μια παρασπονδία. Το ζήτημα είναι. Σας έχω δώσει μια ανακοίνωση σημερινή που το προτούμε και ευχαριστώ πραγματικά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσπάθεια να το συμπαράσετε. Ο κύριος Γιανακόπουλος έχει το λόγο και μετά ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πρόεδρος έχει το λόγο. Ο κύριος ορίστε, κύριε Γιανακόπουλος. Δευτερολογώντας, να συμπληρώσω κάτι. Μέσα στο βιογραφικό του κυρίου Ποθουλάκη, διάβασα και ένα πράγμα το οποίο είναι ενδιαφέρον για το Δήμο μας. Ότι παραιτείται αποζημιώσεως από το Δήμο. Άρα αυτό το ποσό, γιατί είναι δημόσιος υπάλληλος, και καλύπτεται από τα χρήματα που παίρνει από το δημόσιο. Άρα αυτό το ποσό μένει προς όφελος του Δήμου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εποφελώς σε κάποια άλλη εργασία που έχει ο Δήμος.
Και αυτό είναι ένα από τα σύν στην υπόθεση αυτή που με κάνουν, αναφανώ να τον υποστηρίζω. Ευχαριστώ κύριε Γερακόπουλε. Ο κύριος Αντιδήμος, ο κύριος Πρόεδρος, είπε λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ, στον αγαπητό συνάδελφο, κύριε Τσαρτίλα, θέλω να αναφερθώ, να ρωτήσω κάτι, εάν έχει διακρίνει παραγοντιλίκη εντός εισαγωγικών στην τωρινή διοίκηση. Δώστε μας, δώστε μας. Θα τα δώσω άδειο, γιατί αυτή τη στιγμή... Ωραία, δεν μπορώ να...
δεν είναι κάποιος χρόνος ή κάποιος, όπως είναι μερικοί, δεν είναι κάποιος. Δεν από τη Λαμία και είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού. Παρακαλώ, κύριε Πουγάκη. Μια διευκρινιστική του κάνω. Να είναι γνήσι. Να είναι κάτι κάτι. Από τη Λαμία λέει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού. Άντε πρεσάξω τώρα. Άντε πρεσάξω τώρα. Στην Εχλή που είναι και έρχομαι πρόεδρος κάθε φορά. Ο κύριος Σταντήλας, το λόγο η κυρία Τιλάκη, ποιος. Για σένα να ρωτήσουμε. Εδώ είναι η κυρία Τιλάκη, έχει το λόγο. Ορίστε κύριε Τιλάκη. Όταν επιτρέπει ο κύριος Σταντήλας. Μας διαβάσατε 34 εκπροσώπους φορέων. Όχι, όχι. Σας διάβασα 32, έτσι, συγγνώμη, σας διάβασα 32, αλλά ο 32ος είναι ομοσπονδία και έχει δικαίωμα να βάλει 3. Επομένως, 31 η σύλλογη. Και 3 από την ομοσπονδία γίνανε 34. Συν ο Φίνικας θα μπει τώρα 35, θα μας κάνει αίσθηση και θα πάρει... Και 10 πολύ.